Θα μπορούσε να ήταν και τρέιλερ για διαφήμιση, αλλά είναι μια τεράστια ερυθρόλευκη πραγματικότητα. Το τρέιλερ θα έλεγε πως στα δύσκολα ο Γιούσεφ έχει τη λύση. Και πως να μην έχει, όταν ο Μαροκινός με το τρίτο του χατρίκ μέσα σε μια χρονιά και το δεύτερο για φέτος ξεκλείδωσε την εξαιρετική άμυνα του Βόλου και μετέτρεψε ένα ματς αγχωτικό, ειδικά στο πρώτο μέρος, σε ένα πάρτι επιθετικής οξυδέρκειας. Αυτό ήταν το τρίτο χατρίκ για τον El Arabi, που φλερτάρει εκ νέου με τον τίτλο του πρώτου σκόρερ, καθώς έφτασε τα 28 γκολ με τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα και τα 9 συνολικά φέτος, κάτι που τον φέρνει στην 30η θέση τον σκόρερ του συλλόγου μαζί με τους Τσόρι Ντομίνγκες και Ηλία Εφαντή. Με ένα ακόμα θα φτάσει στην 20η θέση τον Diego Fuster. Παράλληλα, έγινε ο δεύτερος παίκτης μετά τον Κώστα Μήτρογλου μετά το 2013 που κάνει hat-trick σε μία ημερολογιακή χρονιά, ενώ δύο hat-trick στην ίδια αγωνιστική περίοδο είχε να συμβεί από το σεζόν 2016-2017, όταν το είχαν πετύχει οι Μάρκους Μπέρκ και Μιχάλης Μανιάς. Παράλληλα, ο Γιούσεφ El Arabi, με τρία μάτς να απομένουν μέχρι να φύγει το 2020, κυνηγάει τα τέσσερα hat-trick που έχει πετύχει το 1979 ο Θωμάς Μαύρος για την ΑΕΚ. Καθόλου άσχημα δηλαδή. Ναι, φυσικά το είχα ανάγκη να σκοράρω μετά την απουσία μου. Ήταν δύσκολο αυτό το διάστημα. Στο πρώτο μέρος δεν ήταν τόσο καλά τα πράγματα. Στο δεύτερο όμως βελτιωθήκαμε και πήραμε την νίκη. Είμαι ευχαριστημένος. Θέλω να συνεχίσω έτσι. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό, αλλά κυρίως θέλουμε τον 10ο παίκτη μας. Να δούμε ξανά το γήπεδο γεμάτο. Το δεύτερο γκολ μου το αφιερώνω στο μικρό μου αδερφό. Βεβαίως, μέχρι να ξεκινήσει ο Γιούσεφ El Arabi να σκοράρει, ο Ολυμπιακός έπρεπε να καλύψει το handicap του πέναλτι, από το οποίο οι φιλοξενούμενοι του Βόλου είχαν καταφέρει να προηγηθούν με τον Μπαριέντος. Για να μπορέσει όμως ο Γιούσεφ El Arabi να φτάσει στο καταπληκτικό αυτό hat-trick και τα σπουδαία επιτεύγματά του, χρειάστηκε η αυτοθυσία του Γιώργου Μασούρα, ο οποίος λίγο πριν κλείσει το ημίχρονο, σε μια φάση που θύμισε έντονα Νταβίτ Φουστέρ και Ματ Ντέρμπισιρ από το παρελθόν, οριζοντιώθηκε με το έδαφος για να εκμεταλλευτεί την εξαιρετική ασίστ του Ανδρέα Μπουχαλάκη και να κάνει το 1-1 με κεφαλιά. Στη συνέχεια της φάσης, ο Καραβέλης άθελά του χτύπησε τον άσο του Ολυμπιακού, όπως χειρονόμησε και ένα μεγάλο σημάδι κάτω από το μάτι του. Ήταν όμως πραγματικά μια πολύ μεγάλη στιγμή. Αυτό πλέον που ο Ολυμπιακός χρειάζεται να κοιτάξει είναι να κάνει την δική του αυτοκριτική εν ώψη της Πόρτο. Την Τετάρτη, οι Ερυθρόλευκοι θέλουν την νίκη πάση θυσία στο Καραϊσκάκι απέναντι στους Πορτογάλους για να μπορέσουν να συνεχίσουν την ευρωπαϊκή τους πορεία μέσω του Europa League. Ο Πέδρο Μαρτίνς έκανε λόγο για αυτοκριτική, ειδικά στο πρώτο 25 λεπτό, και ο Ολυμπιακός δεν πήγε καθόλου καλά στο ματς του Σαββάτου. Ωστόσο, και όσον αφορά το κομμάτι της ενδεκάδας, όλα δείχνουν πως ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί με την συνταγή της Μαρσέιγ, με το μοναδικό ερωτηματικό να είναι ο Βρουσάη ή ο Μασούρας στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Είναι αλήθεια κάτι που πρέπει να λύσουμε και κάτι που πρέπει να ανακαλύψουμε το γιατί συνέβη αυτό. Και την ευθύνη την έχουμε εμείς. Νομίζει πως φταίει ότι σε αυτό το παιχνίδι δεν κάναμε τόσο την πνευματική προετοιμασία που χρειαζόταν όπως κάνουμε συνήθως. Και αυτό, σαν αποτέλεσμα, έχει να μπούμε στο παιχνίδι με έλλειψη συγκέντρωσης, όπως είπατε, και χωρίς να είμαστε καθόλου επιθετικοί. Ήμασταν στο παιχνίδι αρκετά χαλαροί και αυτό μας οδήγησε στο να χάσουμε τα πρώτα 20 λεπτά του αγώνα, τα οποία δεν ήταν καθόλου καλά από πλευράς μας. Είναι κάτι που πραγματικά δεν μας άρεσε, είναι κάτι που έπρεπε οπωσδήποτε να διορθώσουμε. Ευτυχώς καταφέραμε στη συνέχεια να το διαχειριστούμε. Όμως νομίζω πως όταν ξεκινάς το παιχνίδι με αυτόν τον τρόπο είναι κάτι πάρα πολύ άσχημο και είναι κάτι που δεν πρέπει να επαναληφθεί. Εξάλλου να πούμε ότι για ακόμα ένα ματς εκτός θα είναι η Μπρούμα, αλλά βεβαίως και ο Ματιέ Βαλμπουενά που τρέχει για να προλάβει το τρίπ με την ΑΕΚ στις 16 Δεκεμβρίου. Ενώ ο Ντρέγκερ έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 5ο λεπτό, είπε στη θλάση και θα λείψει και αυτός από το παιχνίδι κόντρα στην ομάδα της Πόρτο.